Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τις βοηθητικές επιθέσεις εναντίον διαιτητών. Αποκαλούνται θηραινιώτες και απειλούν με ένοπλη βία. Άφησαν προκήρυξη στα σκαλιά του παλαιού Γασιπή και ειδοποίησαν τον συνάδελφο Παναγιώτη Δημόπουλο προκειμένου να την παραλάβει. Κάνουν λόγο για σαπίλα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και προειδοποιούν με αντάκτικη δράση. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Δημόπουλος, ο οποίος παρέλαβε την προκήρυξη, είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά. Λοιπόν, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς πήρες το τηλεφώνημα και τι ώρα ακριβώς? 6 και 10 το απόγευμα, βρισκόμουν ένα σπίτι μου, χτύπησε το κινητό μου. Άγνωστος ο αριθμός, δεν ήταν αποθηκευμένος, δεν ήταν. Φαινόταν ο αριθμός του κινητού δηλαδή. Απάντησα και μου αντρική φωνή, άγνωστος άντρας, μου είπε ότι στο παλιό Γασιπή και συγκεκριμένα στο ένατο σκαλί της Κερκίδας έχει αφήσει μία προκήρυξη που αφορά τις βομβιστικές επιθέσεις κατά διαιτητών. Βλέπουμε και πλάνα, Παναγιώτη, από την χθεσινή παρουσίαση στο Γασιπή. Λοιπόν, ένας άντρας σε πήρε τηλέφωνο, σου είπε ότι άφησε την προκήρυξη. Στην αρχή το πήρες για φάρσα. Δεν το πίστεψα, ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι προκήρυξη, έτσι δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Δεν το πίστεψα. Όταν μάλιστα μου είπε ότι η κερκίδα στο παλιό Γασιπή, επειδή αγνοούσα ότι έχει κερκίδα, περνώ απ' έξω, δεν έχω μπει μέσα ποτέ. Και νόμιζα ότι λειτουργούσε ως χώρο στάθμισης. Και λέω, μα έχει κερκίδα, ναι, μου λέει δίπλα στο θέατρο, μου δίνε δηλαδή. Με βοηθούσε ακριβώς, μήπως δεν είχα καταλάβει πού είναι. Στο ένα το σκαλί επέμενε, την έχουμε αφήσει. Και όταν του είπα εσύ ποιος είσαι και μου είπε, τώρα δεν θυμάμαι πώς ονομάσαν αυτή την οργάνωση, ομάδα. Πάλι έτσι ενισχύθηκε ότι είναι για φάση, μου φάνηκε κάπως αστείο σαν όνομα, για να είμαι ειλικρινής. Όταν βρήκες την προκήρυξη στο ένα το σκαλί, πήρες τηλέφωνο αστυνομία, τι έκανες ακριβώς? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί ήταν απόγευμα, σκοτίνιαζε κτλ. Και μου φάνηκε περίεργο το ραντεβού αυτό που μου έκλεινε να πάω να παραλάβω. Οπότε είχα πάρει κάποια μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να πάω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ανησυχία λοιπόν έχει προκαλέσει η ανάληψη της ευθύνης βομβιστικών επιθέσεων εναντίον διαιτητών από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Η οργάνωση που αυτοαποκαλείται ένοπλοι θηραινιώτες, αντάρτες της πόλης, άφησε προκήρυξη στο παλαιό Γασιπή. Με διακήρυξη πολιτικού περιεχομένου που τα βάζει με όλους, η αυτοαποκαλούμενη οργάνωση ένοπλη θηραινιώτες αντάρτες της πόλης, ΕΘΑΠ, ανέλαβε δύο βομβιστικές επιθέσεις. Αυτή στο σύνδεσμο διαιτητών τον Οκτώβριο του 2014 και αυτή στο σπίτι του διεθνούς διαιτητή Βασίλη Δημητρίου στην Αραδίπου. Με αυτές τις επιθέσεις δηλώνουμε την έναρξη του ένοπλου μας αγώνα ενάντια στη σαπίλα του μοντέρνου κυπριακού ποδοσφαίρου. Στόχος μας να σπάσουμε με τις εκρήξεις την ησυχία που τους προσφέραμε τόσα χρόνια, να τους θάψουμε κάτω από τα συντρίμμια, να κηρύξουμε τον πόλεμο που τόσο πολύ άργησε. Η προκήρυξη παραδόθηκε στο δημοσιογράφο του ραδιοφώνου του Λόγου Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος στις 6 και 10 χθες το απόγευμα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο του πρόσωπο. Ο κύριος Δημόπουλος. Ναι. Θέλω να σου παραδώσω μια προκήρυξη για τη βομβιστική επίθεση κατά του διαιτητή Βασίλη Δημητρίου. Τι εννοείς, πού θα την παραδώσεις? Πήγαινε στο παλιό Γασιπή, στο ένατο σκαλοπάτι της Κερκίδας. Άφησα την εκεί. Μα στο Γασιπή, δίπλα στον ΘΟΚ. Ναι. Ποιος είσαι, μου κάνετε φάρσα? Είμαι από τους ένοπλους θηραινιώτες αντάρτες της πόλης. Η προκήρυξη εντοπίστηκε από τον Παναγιώτη Δημόπουλο στο σημείο που υπέδειξε ο άγνωστος. Στην περιοχή έσπευσαν και αστυνομικοί που άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση. Χαρακτηρίζοντας το χτύπημα στο διαιτητή Βάσο Δημητρίου ως συμβολικό, στην προκήρυξη οι αυτοαποκαλούμενοι ένοπλοι θηραινιώτες λέγουν ότι αν επιθυμούσαν θύματα θα χρησιμοποιούσαν στρατιωτική χειροβομβίδα. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση στην τρισέλιδη διακήρυξή της τα βάζει με πολιτικούς προερχόμενους κυρίως από τον Δυσί, αλλά και παράγοντες της ΚΟΠ, κάνοντας λόγο για στημένα παιχνίδια και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Στέκονται δε εκτενώς τα όσα αποκαλύφθηκαν μετά τις καταγγελίες, Παναγή. Το ξέρουμε ότι ο δρόμος της ένοπλης λαϊκής αντιβίας θα μας βάλει στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών. Είμαστε έτοιμοι όμως να τους αντιμετωπίσουμε και ας είναι οι πιθανότητες εναντίον μας. Διαχωρίζοντας τη θέση τους από την επίσημη θύρα 9, την οποία χαρακτηρίζουν ιδεολογικό του σχολείο, επιτίθενται με σφοδρότητα στη διοίκηση της Ομόνοιας. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην προδοτική στάση των διορισμένων διοικούντων της ομάδας μας. Ενώ μπροστά μας παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία κάθαρσης του κυπριακού ποδοσφαίρου, αυτοί μένουν προκλητικά διάφοροι, βγάζοντας μονάχα μερικές νερόβραστες ανακοινώσεις. Προσκυνημένοι και βολεμένοι ανάξει να διοικούν μια ομάδα που γεννήθηκε μέσα από μια επανάσταση και ανδρώθηκε μέσα από την αντίσταση ενός λαού. Η ΕΘΑΠ εξαπολύει ακόμα επίθεση στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την κάρτα οπαδού. Παραθέτουν δε στίχους του Γιάννη Ρίτσου, του Κωστή Παλαμά, αλλά και αναφορές του Ερνέστο Τσέγκεβάρα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κ. Αντρέας Αγγελίδης. Κύριε Αγγελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πουλά. Πόσο σοβαρό θεωρείτε ως αστυνομία το περιστατικό αυτό? Καταρχήν, θα πρέπει να πω ότι έχει ήδη σταλεί επιστημονικές εξετάσεις στο συγκεκριμένο έγγραφο. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι μελετάτε με αρκετή προσοχή το περιεχόμενο του εγγράφου, οι αναφορές, οι λεπτομέρειες και ακόμα και ο τρόπος σύνταξης και διερευνάτε με κάθε σοβαρότητα και έχουν ήδη αρχίσει να κρίσεις από την πρώτη στιγμή. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσθέσω ακόμα είναι ότι σαν μια πρώτη εκτίμηση από πλευράς των ακριτών έχουν διαμορφώσει μια εικόνα, να θέλετε, μια εντύπωση σε σχέση με τις έρευνες που θα πρέπει να γίνουν και οι έρευνες συνεχίζονται. Στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση υποψίες, κύριε Αγγελίδη? Είπατε ξεκίνησαν ανακρίσεις. Έχετε κάτι συγκεκριμένο κατά νου ή ακόμα? Υπάρχουν κάποιες, θέλετε, επειδή όπως έχω πει υπάρχουν αρκετές αναφορές στο έγγραφο οι οποίες εξετάζονται. Η προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το στάδιο είναι να δούμε κατά πόσον συνδέονται με κάποιες υποθέσεις για να προσπαθήσουμε να έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τις έρευνες. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από την πρώτη στιγμή και αυτή είναι η προσπάθεια και η προτεραιότητα να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα στραφούν οι έρευνες. Είναι κάτι το οποίο μελετάζει για αυτή. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά που σας ανησυχεί περισσότερο στην όλη προκήρυξη? Καταρχήν, το έγγραφο μελετάται στην ορότητα του οι αναφορές και οι λεπτομέρειες και μελετάται εννοώ και κάποια σημεία και αναφορές που γίνονται έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Γι' αυτό έχω πει ότι το κάθε τι που υπάρχει στο έγγραφο και οι λεπτομέρειες που μπορεί διαβάζοντας το κάποιο να είναι ασήμαντες, για μας θεωρούνται σημαντικές για να διαμορφώσουμε την εικόνα και πάντα ως προς τις έρευνες που γίνονται. Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα των δικών σας ερευνών.